Λοιπόν, επιστροφή στον Πολίτη 107, 6 και 97. 6, να μείνουμε στο θέμα του ΦΠΑ στην πρώτη κατοικία, γιατί έρχονται και άλλα μηνύματα ακροατών, και να συζητήσουμε μαζί του το θέμα. Έχουμε και τον βουλευτή του Κινήματος Οικολόγων στην Εργασία Πολιτών, τον κύριο Σταύρο Παπαδούρη. Καλό μεσημέρι. Καλό μεσημέρι, Γιάννη. Καλό μεσημέρι σε όλους. Είστε και μέλος της Επιτροπής Οικονομικών. Έχετε καταθέσει και πρόταση νόμου για μια νέα ρύθμιση. Να πάω λίγο πρώτα στα μηνύματα όμως, όπου ο κρατός μας ρωτάει τι ισχύει σήμερα. Αυτό που ισχύει σήμερα είναι ότι επιβάλλεται ΦΠΑ 5% στα πρώτα 200 τετραγωνικά μέτρα πρώτης κατοικίας, χωρίς να υπάρχει όριο στο ποιο θα είναι στην έκταση της πρώτης κατοικίας, ούτε στην αξία, και αυτό είναι το οποίο έχει προκαλέσει και την αντίδραση της Ευρωπαϊκής Επιτροπής, η οποία λέει ότι η λογική του μειωμένου ΦΠΑ στην πρώτη κατοικία είναι πρέπει να έχει κοινωνική στόχευση το μέτρο. Να θυμίσουμε ότι αυτό που ίσχυε πριν την τελευταία αυτή αλλαγή, η οποία έχει σχέση και με το πρόγραμμα των διαβατηρίων, υπήρχε ένα όριο στα 275 τετραγωνικά μέτρα. Τώρα υπάρχει μία άλλη πρόταση από την κυβέρνηση, την απελθούσα κυβέρνηση, η οποία χωρίζει σε οικίες και διαμερίσματα με διαφορετικά όρια σε έκταση και σε αξία. Τώρα τη Δευτέρα τι θα συζητήσετε, με το δεδομένο ότι, ότι θα αλλάξει η κυβέρνηση, θα έχουμε νέο Υπουργό Οικονομικών σε 13 μέρες, 12 μέρες. Η συζήτηση της Δευτέρας τι στόχο έχει? Νομίζω, Γιάννη, η συζήτηση της Δευτέρας θα είναι μια βολιδοσκόπηση, γιατί έχουμε μπροστά μας το κυβερνητικό νομοσχέδιο και δύο προτάσεις νόμου. Όπως σωστά ανέφερες, μία από το ΑΚΕΛ και μία από το κίνημα των οικολόγων. Άρα, ευχής έργων για όλους, νομίζω, είναι να δούμε τις οποιασδήποτε συγκλήσεις ή αποκλήσεις υπάρχουν από αυτές τις τρεις προσεγγίσεις. Να το πω ξεκάθαρα, Γιάννη, για μένα θα είναι ευχής έργων αν στο τέλος της ημέρας καταφέρουμε σε συνδυασμό με το Υπουργείο Οικονομικών να καταλήξουμε η Επιτροπή εν τη σοφία της σε μία πρόταση η οποία να υπερψηφιστεί και να βρει τη σύμφωνη γνώμη, θέλω να πιστεύω, όλων των κομμάτων. Γιατί να θυμίσω ότι είμαστε υπό παραβάση αυτή τη στιγμή. Ναι. Είχαμε μέχρι τις 15 Φεβρουαρίου. Λόγω εκλογών όμως αιτιολογήσαμε στην Ευρωπαϊκή Επιτροπή ότι χρειαζόμαστε ένα ακόμη λίγο χρόνο, αλλά αντιλαμβάνεστε ότι μέχρι τέλος Μαρτίου αυτό το θέμα πρέπει να κλείσει. Μάλιστα, μας δώσετε και το πρέπει να πλαίσιο. Κλείσει και να κλείσει, Γιάννη, με έναν τέτοιον τρόπο, έτσι ώστε να μην χρειαστεί να το ξαναλλάξουμε σύντομα. Γιατί αντιλαμβάνεστε ότι με το θέμα των πολιτογραφήσεων, να θυμίσω ότι το κίνημα οικολόγων δεν είχε υπερψηφίσει αυτή την τραγική αλλαγή που είχε γίνει με το να αφαιρεθεί το όριο της αξίας, με τα γνωστά αποτελέσματα, δηλαδή να εγκρίνεται 5% μειωμένο συντελεστής ΦΠΑ σε ακίνητα τα οποία ήταν το 2, 3, 4, 5 εκατομμυρίων και το καθεξής. Ναι. Και αυτό λέει ότι δεν μας σηκώνει να αλλάξουμε συνεχώς το νομοθετικό πλαίσιο σε αυτό το θέμα. Πρέπει να είναι μια τελική πρόταση, η οποία ελπίζω να γίνει αποδεχτή από όλα τα κόμματα και να προχωρήσει να κλείσει. Και η δική σας η πρόταση, εννοώ η δική σας προσωπικά, αλλά και του ΑΚΕΛ είναι πιο απλή, με την έννοια ότι δεν έχει τον διαχωρισμό στο είδος της κατοικίας, αν θα είναι διαμέρισμα ή οικία. Ωστόσο, το κρίσιμο στις δικές σας δύο προτάσεις είναι η αξία, όπου αν λάβουμε υπόψη και τα κείμενα τα οποία είχε στείλει και παλιότερη Ευρωπαϊκή Επιτροπή, ας πούμε 450.000 ευρώ για ανέγερση κατοικίας, 300.000 ευρώ για ανέγερση κατοικίας, 350.000 ευρώ για αγορά κατοικίας, ξεφεύγουμε από την κοινωνική πολιτική, θα μπορούσε να πει κάποιος. Νομίζω ότι δεν ξεφεύγουμε, Γιάννη, για τον λόγο ότι τα τελευταία στοιχεία που έχουμε πάρει για το θέμα κόστος κατασκευής, το οποίο συνεχώς αυξάνεται, έχουμε φτάσει, αν θυμάμαι καλά, τον Δεκέμβριο είμαστε κοντά στα 1.600 ευρώ. Τώρα με την τελευταία ανάπτυξη στα υλικά οικοδομής, έχουμε φτάσει, νομίζω, κοντά στα 1.700 ευρώ. Όμως θα επαναλάβω για ακόμα μια φορά ότι το Υπουργείο πρέπει να λαμβάνει υπόψη, όπως και η Ευρωπαϊκή Επιτροπή, ναι, ότι δεν πρέπει να παίρνουμε σαν δεδομένο ότι έναν ακίνητο είναι έναν επίπεδο οικόπεδο. Δεν είναι αυτή η λογική που πρέπει να ακολουθήσουμε. Υπάρχουν τεμάχια τα οποία έχουν υψομετρικές διαφορές. Υπάρχουν τεμάχια τα οποία δυστυχώς το έδαφος και το υπέδαφος δεν είναι τα ιδανικότερα για να χτίσει κάποιος. Χρειάζονται, ναι, τείχους υποστήριξης, χρειάζονται περιδυχίσματα, χρειάζονται μερικές φορές υπόγειες κολόνες, αυτό που ονομάζεται piling, όπου
Αν τελικά συγκρίνεις το μέγεθος του ακινητού μαζί με το κόστος κατασκευής, αφήνοντας πίσω τελικά άλλες 30, 40, 50 χιλιάδες για θέμα εσκαφών, επιχωματώσεων, περιτυχίσματα, τείχους αντιστήριξης και ούτω καθεξής, τότε φαίνεται ότι δεν θα είναι αρκετό το ποσό για να καλύψει αυτόν τον μειωμένο συντελεστή ΦΠΑ. Εγώ αυτό που λέω, Γιάννη, είναι απλό. Ας είμαστε κάπως πιο γενναιόδοροι, έτσι ώστε στο τέλος της ημέρας, σε περίπτωση νέας αύξησης του κόστου κατασκευής, να μην χρειαστεί ξανά να ενοχλήσουμε αυτόν τον νομοθετικό πλαίσιο. Έχουν αλλάξει πάρα πολλές φορές και νομίζω χάνουμε την αξιοπιστία εναντί της Ευρωπαϊκής Επιτροπής. Αντιλαμβάνομαι ότι το Υπουργείο Οικονομικών έχει στενά περιθώρια διαπραγμάτευσης με την Ευρωπαϊκή Επιτροπή. Ναι, εκεί θέλω να πω. Δηλαδή, αν συμφωνήσουν κάτι τα κόμματα και μετά δεν συμφωνεί η Ευρωπαϊκή Επιτροπή, δηλαδή θα είμαστε σε ένα πηγενέλα. Θέλω να πω ότι και η Επιτροπή ταλαιπωρείται. Οπότε και έχει θέσει ήδη το πλαίσιο της. Νομίζω στην αρχική επιστολή που ήθελε την αλλαγή έλεγε για 140 τετραγωνικά max. Αυτό είχε αναφέρει, αν θυμάμαι καλά. Ναι. Ακριβώς. Ανεξαρτήτων αν είναι διαμέρισμα οικία. Ακριβώς. Γι' αυτό λέω ότι επειδή έχουμε ακόμη μπροστά μας τουλάχιστον ένα μήνα, καλό θα ήταν να γίνει μια πρώτη συζήτηση τη Δευτέρα, να δούμε που είναι οι ιδανικές συγκλήσεις για όλους. Και ίσως αν τελικά μεταξύ μας τα βρούμε, να υπάρξει χρόνος και για το Υπουργείο Οικονομικών να κάνει μια τελευταία ενημέρωση ή διαπραγμάτευση μαζί με την Ευρωπαϊκή Επιτροπή, έτσι ώστε να πάμε εκ του ασφαλούς, να μην ψηφίσουμε κάτι το οποίο δεν θα γίνει τελικά αποδεκτό από την αξιολόγηση της Ευρωπαϊκής Επιτροπής. Νομίζω ότι έχουμε τα χρονικά πλαίσια. Άρα να καταλάβω ότι δεν θα νομοθετήσετε χωρίς να υπάρχει η έγκριση της Ευρωπαϊκής Επιτροπής. Το ιδανικό για μας το ασφαλές σενάριο είναι αφού καταλήξουμε μεταξύ μας, πριν ακόμα οδηγηθεί στην ολομέλεια προσψήφιση, αυτό που θα καταλήξουμε τελικά, που ελπίζω να καταλήξουμε, είναι να υπάρξει μια ενημέρωση της Ευρωπαϊκής Επιτροπής, έτσι ώστε να ξέρουμε ότι αυτό που νομοθετούμε δεν θα έχει οποιοδήποτε πρόβλημα έναντι της Ευρωπαϊκής Επιτροπής. Νομίζω θα ήταν ο πιο ασφαλής τρόπος να το κάνουμε. Προφανώς αυτή η δουλειά θα γίνει από τον νέο Υπουργό Οικονομικών, δεν θα γίνει από τον απερχόμενο. Οπότε μετράει ο χρόνος από το 1η Μαρτίου και μετά. Νομίζω, Γιάννη, ότι για θέματα τεχνοκρατικής φύσης, ίσως επειδή το συγκεκριμένο θέμα είναι τόσο προχωρημένο, έχει παραπάνω να κάνει με τη Γενική Διεύθυνση του Υπουργείου Οικονομικών και μάλλον όχι τόσο με τον νέο Υπουργό Οικονομικών. Το θέμα αυτόν εκκρεμεί εδώ και αρκετούς μήνες. Ζητάμε ένα χρόνο και. Όχι. Ναι, δηλαδή. Άρα, νομίζω ότι είναι η οποιαδήποτε ενημέρωση θα γίνει. Αν δεν κάνω λάθος, ήταν να ψηφιστεί πριν την ψήφιση του προϋπολογισμού του 22 και πήγε του 21 και πήγε στο 22 και το συζητάμε σχεδόν 18 μήνες, 16 μήνες το συγκεκριμένο αυτό θέμα, το οποίο δημιουργεί και αναστάτωση στην αγορά, και αυτό έχουμε και αυτά τα μηνύματα από τους ακροατές, οι οποίοι θέλουν να ξέρουν τι ακριβώς θα γίνει. Απλά για τους ακροατές καλό είναι να πούμε ότι και για τον επιχειρηματικό κόσμο, ο οποίος ασχολείται με τον κλάδο αυτών, ότι ό,τι και να γίνει είναι μεταξύ μας συμφωνία εντός της Επιτροπής Οικονομικών και νομίζω και με τη σύμφωνη γνώμη του Υπουργείου Οικονομικών, ότι ό,τι και να γίνει θα προσθέτει μια μεταβατική περίοδο, ναι, για να είμαστε δίκαιοι, έτσι ώστε είτε ιδιώτης είτε επιχειρηματίας ο οποίος θέλει να προχωρήσει με άδειες οικοδομής για οποιοδήποτε κτίριο, να ξέρει τα δεδομένα μπροστά του, έτσι ώστε να φροντίσει να είναι στα σωστά τετραγωνικά, στις σωστές αξίες, αν θέλει να ευκολύνει τον εαυτό του στο να πουλήσει το τελικό προϊόν. Μάλιστα. Ευχαριστούμε πάρα πολύ για την κουβέντα και σίγουρα θα τα ξαναπούμε. Το θέμα θα παίξει τη Δευτέρα. Καλό υπόλοιπο. Και καλό Σαββατοκύριακο. Γεια σας. Είχαμε μαζί μας τον κύριο Σταύρο Παπαδούρη, βουλευτή του Κινήματος Οικολόγων Συνεργασία Πολιτών.